Είμαστε εκτός από το θέμα της, της σύνδεσης, της ασφάλειας, της στέγασης. Είχαμε αντιμετωπίσει και το θέμα της υγειονομικής κατάστασης που τα δημιουργούνταν. Και αυτά ήταν δύο σκέφτες. Το ένα, ίσως το πιο εύκολο, ήταν η επιβάρυνση των δομών υγείας με πρόσφυγες που θα αρρώστευαν. Αυτό με λίγο περισσότερη δουλειά, λίγο περισσότερη βοήθεια, κυρίως στα μέρη που είχε μεγάλη επιβάρυνση, όπως είναι τα νησιά, όπως αποδείχθηκε η Ενωμένη αργότερα, βοηθιόταν. Το δεύτερο και πιο σοβαρό ήταν η πιθανή μετάδοση λοιμώξεων στον τοπικό πληθυσμό. Εγώ θα σας μιλήσω σήμερα για τα παιδιά, για τους ενήλικες και τους άλλους, είναι και η κυρία Μίνα, η οποία θα επιληφθεί. Αυτά τα παιδιά, αυτές οι λοιμώξεις, οι περισσότερες, προσβάλλουν πιο πολλοί άτομα που είναι ταλαιπωρημένα, υποσυντισμένα και ό,τι δηλαδή συνεπάγεται η λέξη πρόσφυγας. Αυτή η λέξη τα συγκεντρώνει όλα. Τα ουσιώτα αυτά μας τρομάξαν στην αρχή και σύμφωνα με το τεπνό και όλοι μας το σκεφτόμαστε. Μήπως μιλάμε, υπάρχει μια υγειονομική βόμβα που μπορεί να κρυγεί ανά πάσα στιγμή, ειδικά μετά τα γεγονότα στην Ιδωμένη. Και όλοι το φοβόμαστε. Ευτυχώς μέχρι τώρα δεν έχει γίνει τίποτε, νομίζω. Θα πούμε για μερικά νοσήματα που θεωρητικά τα φοβόμαστε, μπορεί να μεταδώσουν, αλλά κυρίως για ενημέρωση. Γιατί ο ενημερωμένος πολίτης είναι δικαίωμά του να έχει ενημερωθεί και δουλεύει και καλύτερα. Δεν μπορεί. Όλοι πρέπει να είναι ενημερωμένοι τουλάχιστον για τα ιατρικά. Ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε μόλις οι πρώτοι πρόσφυγες στους καταβλισμούς του νομού Ιωαννίνων, και πρέπει να πούμε ότι τους αγκαλιάσαμε όλοι οι γιατροί του νομού, για τα παιδιά μιλάω πάντα, αλλά και οι άλλοι συνάδελφοι άλλων ειδικοτήτων, πήγαμε αμέσως, εξετάσαμε τα παιδιά, κάναμε καταγραφή, θέλαμε, παρακολουθούσαμε, άρχισαμε να πηγαίνουμε παιδιά με πιθανά νοσήματα, μεταβολικά νοσήματα, καρδιοπάθειες, να μην χαθούν στο σωρό όπως λένε, αλλά να τα ξεχωρίσουν κάποιο ειδικό φάρμακο, κάποιο ειδικό, δηλαδή ειδικά τρόφιμα, οι καρδιοπάθειες, να ξέρουν τι γίνεται και έχοντας κατά νου και ό,τι ήθελε προκύψει από νοσήματα άλλα. Ευτυχώς πήγαμε στους καταβλισμούς εθελοντικά, μέχρι που άρχισε το πράγμα να περνάει σε χέρια άλλων, ας πούμε, φορέων, γιατί και εμείς ό,τι κάναμε ήταν επιπλέον του ωραρίου και κάποια στιγμή τα παίξαμε κοινώς. Μετά από μερικούς μήνες, ευτυχώς, οργανώθηκε το πράγμα αρκετά καλύτερα. Εμείς ήμασταν οι πρώτοι, οι πρωτόγονοι, πώς να το πούμε, τους πρώτους μήνες που πήγαμε. Να αρχίσουμε λίγο να μην χάνουμε χρόνο τα νοσήματα. Είχαμε κρούσμα θυματίωσης σε ένα καταβλισμό. Αυτός ο καταβλισμός είχε μέσα γύρω στα 40 παιδιά. Με το που εντοπίστηκε ο γονιός, με υμόπτυση και διαπιστώθηκε θυματίωση και διαπιστώθηκε φόραζε από μόνη της. Μέσα σε πολύ λίγες μέρες έφυγε συνεργείο για τον καταβλισμό, έκανε μαντού στα παιδιά. Ξεδιαλύναμε ποια είχαν θετική μαντού. Βέβαια, την οικογένεια που ο πατέρας έκανε την εμόπτυση την πήραμε σύσσωμη στην παιδιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Βάλαμε ένα θάλαμο, την απομονώσαμε με τη μάνα τα παιδιά, τα ελέγξαμε και αρχίσαμε θεραπεία. Ήσυχα, ωραία, χωρίς να γίνει καμιά φασαρία, κανένας πανικός. Τα παιδιά αυτά τώρα είναι προς το τέλος της θεραπείας και έχουν πάει σε άλλους καταβλισμούς με τα ανάλογα ενημερωτικά ιατρικά έγγραφα. Και βέβαια τα άλλα παιδιά ελέγχθηκαν και όσα ήταν και τώρα άρχισε να είναι όπως και τον ενηλίκο. Φάγαμε αρκετές ώρες με τον κύριο Βάμα, με τον κύριο Κωνσταντινίδη της Πνευμονολογικής Κλινικής και άλλους συναδέλφους στο γραφείο του κύριου Βάμα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο για αυτά τα θέματα. Η φυματίωση δεν μεταδίδεται από παιδί. Μεταδίδεται μόνο από ενήλικες που κάνουν σπήλαιο στους πνεύμονες, δηλαδή καταστρέφει τον πνεύμονας και σε ένα σημείο μαζεύονται με κορμπτηρίδια, νεκρωμένοι ιστοί, βλένες και με το βήχα, με το φτάνισμα, με το γέλιο, ακόμη και με τον όξυγα,
βγαίνουν στα γονίδια τα οποία περιέχουν μέσα μυκοβακτηρίδια. Αυτά τα μυκοβακτηρίδια, αν είναι σε ορισμένη ποσότητα και έχουν ορισμένη διαισθητικότητα, δηλαδή επιθετικότητα, μπορούν να προκαλέσουν και με ορισμένες συνθήκες που το άτομο μπορεί να έχει, να έχει ανοσοκαταστολή από φάρμακα, να έχει υποσυντισμό, να έχει κάποια στιγμή να είναι ευάλωτο, μπορεί να προκαλέσουν φυματίωση. Τα παιδιά δεν μεταδίδουν, αρχίζουν από τους μεγάλους έφηβους και πάνω και φοβόμαστε. Αυτό να το κρατήσουμε σταθερά, γιατί είναι πολύ σημαντικό να νοσηλεύουμε στις παιδιατρικές κλινικές τους κοινούς θαλάμους. Η φυματίωση είναι συνήθως οικογενειακή υπόθεση. Νοσεί κάποιος μεγάλος που κολλάει και το παιδί. Και για ένα άλλο νόσημα σε λίγο θα πούμε ότι είναι κυρίως οικογενειακή υπόθεση. Εκείνο δύο έχουμε όμως και δύο ευχάριστα. Δύο ευχάριστες παρατηρήσεις. Η μία ήταν ότι οι καλλιέργειες που στείλαμε για τα μυκοβακτηρίδια δεν βγάλαν ανθεκτικότητα στα συνηθισμένα ρυθμιστικά φάρμακα. Αυτό σημαίνει ότι η δουλειά μας ήταν πιο εύκολη, χωρίς να έχουμε δυσκολίες να κάνουμε συνδυασμούς φαρμάκων. Και αν πιάσει αυτό και αν χρησιμοποιήσει το περιστατικό, αυτό ήταν κάτι καλό που πρόκειψε από τα όλα δυσάρεστα. Και το άλλο είναι ότι παρατηρήσαμε ότι τα παιδιά από τη Συρία είχαν σχεδόν όλα βιβλιάριο εμβολιών μαζί τους και είχαν κάνει σχεδόν όλα τα εμβόλια μέχρι τότε που άνεργαστε να αφήσουν το σπίτι τους. Όταν λέμε να αφήσουν το να σταυρεύσουν στην Τουρκία μερικούς μήνες, έτσι να. Δεν λέμε ότι ήταν εδώ κατευθείαν. Συνεχώς η φυματίωση δεν μας απασχολεί να μεταδοθεί σε παιδιά. Έτσι. Είναι οικογενειακή υπόθεση. Πάμε στην ευθερίδα τέταρτο κοκκίνη. Δεν έχουμε πια τέτοια κρούσματα. Κάναν και εμβόλια τα παιδιά. Είναι καλυμμένα τα ελληνικά προσφυγόμενα. Τα ελληνόμενα έχουν κάνει τους εμβολιασμούς τους. Ίσως τώρα τελευταία λίγο παραμελημένοι λόγω της οικονομικής συγκυρίας, αλλά σε γενικές γραμμές καλύπτονται. Δεν μας ανησυχεί. Όσον αφορά η Ναρά, Ερυθρά, Παροτίτιδα, τα ντόπια παιδιά είναι και αυτά εμβολιασμένα, όπως και για τις προηγούμενα, τα προηγούμενα που είπαμε. Και τώρα είναι εμβολιασμός και στα προσφυγόπουλα. Συνεπώς, αν δούμε κάποιο κρούσμα, θα είναι κάποιο παιδί καινούριο ή που ξέφυγε ή θα μπορεί. Δεν είναι όμως κάτι που θα μας απασχολήσει. Θα πούμε λίγο και τις εγκυμονώσεις μετά, γιατί νομίζω έχει ενδιαφέρον να προακούσετε, γιατί οι περισσότερες είστε σε ένα παραγωγική ηλικία. Για τη Β και τη Σ δεν λυπάμαι, γιατί μεταδίδονται αυτές με αίμα, παράγωγα αίματος και σεξουαλικά. Συνεπώς δεν μας απασχολούν στα παιδιά, παρά μόνο αν είναι να μεταγγίσουν, να πάρουν όλα αυτά. Δηλαδή, βασικά δεν μας απασχολήσαν. Η φατίδιδα Α ήταν μια ενδυνάμει νόσος που μπορούσε να μεταδοθεί. Φοβόμαστε όταν άρχισε να καλοκαιριάζει, μήπως έχουμε κάποια έξαρση. Ευτυχώς δεν είχαμε μέχρι τώρα κρούσματα πολλά στη χώρα. Λίγα από την Ηνωμένη, ένα την περασμένη εβδομάδα από την Άρτα και γενικά δεν έχουμε τα κρούσματα που φοβόμαστε. Ναι, δεν έχουμε τα κρούσματα που φοβόμαστε από η φατίδιδα Α. Να τονίσουμε κάτι όμως. Η υπατήτηδα Α στα παιδιά περνάει πολύ ελαφριά. Σχεδόν ποτέ δεν είναι βαριά και όσο πιο μικρό το παιδί, τόσο πιο ελαφριά την περνάει σε αντίθεση με εμάς τους ενήλικες. Πολλές φορές μπορεί να μην την πάρουμε καν είδηση. Εάν δεν κάνει το παιδί ιδιαίτερο έντονο, εάν δεν το παρατηρήσει ο γονιός ή ότι θεωρείται κάποια ίωση, κάποια γαστεντερίτικα, μπορεί κάλλιστα να ξεφύγει από την παρατήρηση. Αλλά και ακόμη αν δεν ξεφύγει, ας πούμε, έχουμε ένα κρούσμα υπατήτητας σε ένα καταβλισμό ή σε ένα σχολείο. Απλώς το παιδί απομακρύνεται, πάει στο σπίτι του, να αναρρώσει, μεταδίδει δύο εβδομάδες πριν παρουσιάσει τον νύκτερο και μια εβδομάδα μετά. Πριν από τις δύο εβδομάδες δεν μας απασχολεί. Και αυτό έχει σημασία γιατί ο χρόνος απόασης, δηλαδή μέχρι από την προσβολή μέχρι το παρουσιαστή, είναι 2 με 8 εβδομάδες. Τι σημαίνει αυτό που μας δίνει τον χρόνο να δράσουμε. Απλώς το παιδί απομακρύνεται και τα παιδιά που είναι στην τάξη ή στο τμήμα του ή στο τραπέζι το ίδιο, τους κάνουν εμβόλιο υπατήτηδας Α, αν δεν έχουν κάνει, αν είναι πάνω από 12 μηνών. Αν δεν είναι, αν είναι κάτω, τους δίνουμε ειδική γάμα σφαιρίνη. Ειδική άνοσο σφαιρίνη, μάλλον. Περάνωση για αυτό το νόσημα.
Δεν έχουμε συχνά κρούσματα για την ασφάλεια να χρειαστεί να το κάνουμε αυτό. Και η Ματήτη Δάλφα είναι και αυτή η οικογενειακή υπόθεση που μεταδίδεται από το, με τα υγρά του σώματος, δηλαδή με κόκκρανα, γενικά είναι μεταδίδεται την έντερο στοματική οδό ή με την κόκκρανο στοματική, αν το θέλετε αλλιώτικα, που να το διαβάσετε κάπου αλλού. Σημαίνει ότι σε ένα σπίτι που έχουν κοινή τουαλέτα, που μαγειρεύουν, που πιάνουν ένα τον άλλο, το ψωμί, το κύπελο, το πιάτο μεταξύ του μεταδίδουν. Αλλιώς δεν μεταδίδουν. Αν υποθέσουμε ότι εντοπίζουμε ένα κρούσμα στο σχολείο, πρώτη δουλειά που μακρύνουμε το παιδί και δεύτερη, κάνουμε σχολαστική καθαριότητα. Δεν χρειάζεται να κλείσει το σχολείο, δεν χρειάζεται να γίνει ίσως μία μέρα για λόγους ψυχολογικούς και να προλάβει καθαρίστη για να κάνει την δουλειά της. Καθαρισμός με απολυματικά ή με χλωρίνη σε ένα κουβά με νερό. Είναι το καλύτερο απολυματικό. Κυρίως τουαλέτες, τριχούμενο νερό, κλείσιμο τα χέρια με σαπούνι, μετά από χρήση τουαλέτας πριν το φαγητό, όσο πιο συχνά μπορούμε, αρκετή ώρα, μισό με ένα λεπτό, σκούρισμα με χαρτοπετσέτες που τα πετιούνται, όχι πετσέτα που ξαναχρησιμοποιείται από άλλο άτομο ή και το ίδιο άτομο. Και η καθαρίστη να κάνει σχολαστικό καθαρισμό στις τουαλέτες πολλές φορές την ημέρα, ρίχνει και τη χλωρίνη της. Και βέβαια τις μπούτσες, τα πανιά, όλα αυτά τα βάζει παράμερα, τα μπλένει και τα αφήνει να στεγνώσουν. Στο σχολείο καθαρίζει τις επιφάνειες των τραλιών, τα κόμματα, τις πόρτες, γενικώς τα πάντα και τα παιδιά ξαναμπαίνουν στην τάξη. Δεν χρειάζεται πανικός, είναι μία νόσος ελαφριά για τα παιδιά, ούτως ή άλλως. Και όσα δεν έχουν κάνει εμβόλιο, τους κάνουμε εμβόλιο. Εάν έχουν κάνει εμβόλιο, καλύπτουν 99%. Γιατί όχι 100%, κρατάμε μια πιθανότητα. Εμβόλιο είναι να απέτυχε κάποιο εμβόλιο. Να μην ασχολούμαι έξω από το ψυγείο, ξέρω εγώ. Μερικές ώρες χωρίς να το πήρε κανένα σύγχυση. Λέμε τώρα για να σας εξηγήσω ότι λέμε ποσοστά στο περίπου. Να πούμε και 100%. Επιμένω στην καθαριότητα. Η καθαριότητα αυτή που το σημαίνω στο παραγόνι μας και στα σπίτια μας και οι καθαρίστες πιστεύω στις δημόσιες υπηρεσίες, στα σχολεία και ατομική καθαριότητα και η καθαριότητα των χώρων. Συνεπώς είναι το α και το ω η καθαριότητα. Και βέβαια το εμβόλιο, προσέξτε, θα μου πείτε γιατί δεν δίνουμε τη σφαίρα να την προστατεύει άμεσα. Κρατάει λίγες μέρες, δεν είναι πάντα διαθέσιμη και το κυριότερο το εμβόλιο έχει ταχύτατη ορομετατροπή. Τι σημαίνει αυτό? Σε απλή γλώσσα, δημιουργεί αντισώματα πολύ γρήγορα σε σχέση με τον χρόνο επόασης της νόσου. Συνεπώς το εμβόλιο προστατεύει. Αν είναι εμβολία στα παιδιά πάνω από 12 μηνών, έτσι, τους κάνουν εμβόλιο ακόμη και οι ενήλικες σε βαθύ που μπορεί να κάνει εμβόλιο. Οι ενήλικες που πάνε, ας πούμε, σε ξένα κράτη, Αφρική, Λατινική Αμερική, που έχουν μεγάλο επιπονασμό, κάνουν το εμβόλιο με την Κυδασάνη. Δύο δόσεις, μια χαρά, καλύπτει την θαυμάση. Έτσι είναι το μόνο εύκολο. Η πατήτη Λαβίτα είπαμε να πάμε στην αρμολογιά. Είναι το νόσημα που μεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα. Τολμώ να πω, αν εμείς δεν πάμε στην αρμολογιά, γιατί μας βρίσκει αυτή. Πάρα πολύ εύκολα μεταδίδεται και πάρα πολύ, είναι πολύ επιθετική. Μεταδίδεται δύο μέρες πριν βγάλει το εξάρθημα και καθ' όλη τη διάρκεια του εξάρθημα έχει μέσα υγρά. Οι φυσαλίδες έχουν υγρό. Γιατί το λέω? Γιατί μέχρι να πέρα το εξάρτημα δεν το ξέρουμε, επομένως δεν υπάρχει θέμα να προλάβουμε. Ο εμβολιασμός είναι το καλύτερο, αλλά κι αν δεν εμβολιαστούν τα παιδιά, δεν χάλασε ο κόσμος, εκτός αν έχει κάποιο πρόβλημα το παιδί. Έχουμε τη δική μας αρμοδουλειά, κρούσματα δόξα του Θεού. Έτσι αστειευόμενος το λέω, έχουμε όλο τον χρόνο, ας έρθουν και οι αρμοδουλειά των προσφύγων να τις ενώσουν, δεν χάλασε ο κόσμος. Έτσι δεν είναι πρόβλημα. Θέλω να πω. Τα άλλα τώρα, οι ψήρες, όλοι έχουν ψήρες, όλα τα παιδιά, τα καθαρά παρατήρησε εδώ και δεκάδες χρόνια, κολλάνε ψήρες.
δεν έχουμε την παιδί Ρωμά, σπάνια, να έχει ψήρες. Αλλά να θυμόμαστε κάτι. Η ψήρα της κεφαλής, για το κεφάλι που λάβα πάντα, μεταδίδεται, όχι επειδή τα παιδιά πάνε και πάνε δώρα το κεφάλι, παραδείγματος του άλλου. Μεταδίδεται με τα ρούχα, τα κουφά μου πριν είναι στις κρεμάστες, τα σκουφάκια. Ακουμπάνε το ένα στο άλλο και ψήνες αρχίζουν τον τρόπο. Τα παιδιά παίρνουν από κουφά σε κουφά, από σκούφο σε σκούφο. Και έτσι μεταδίδονται. Κάνετε εσείς θεραπεία σαν μητέρες. Σε δύο μήνες ξανά ψήρες ο κεφάλας. Έχει. Αυτό σημαίνει ότι κόλλησε από το κουφάκι, από το σκουφάκι. Δεν φταίει αυτό που έχω μύρει. Έτσι, ούτε τα άλλα παιδιά που το κόλλησε. Και είναι ανάγκη, δεν χάλα ο κόσμο να μην μιλάμε άλλο για τι ψήρες. Και πάμε στην κυρία μου, η Νικήτρια, τώρα, η οποία τρομάζει με την δικαίω και για την οποία να πούμε μερικά πράγματα. Αυτά που λέμε, όπου σας βολεύει, διευρύνετε τα στα προσφυγόμενα για να δούμε αν έχουμε πνευματικό κίνδυνο και από ποιο νόσημα. Μέχρι τώρα, εγώ δεν μπόρεσα να εντοπίσω και παρόλο που έκατσα και κοίταξα και το κεντρικό δημοσίευμα και όλα αυτά, κρούσματα, σκόρπια. Η μηνυκίτιδα είναι όντως βαρινός, είπαμε πολύ, πολλές φορές στο θάνατο ή σε αναπηρία και χρειάζεται λίγο γονιό ανήσυχο και ψηλιασμένο αντί του παιδί του πυρετό και κυρίως αντί του κινήνες εξάρτημα ή και ο γιατρός να είναι λίγο πιο επιθετικός στο να ψάξει. Πολλές φορές μπορεί να συμβεί να αργήσει το παιδί να πάει στο νοσοκομείο ή στο γιατρό. Μπορεί να κάνει εκτός από μηνυκίτιδα να κάνει και συμψενία. Τα μικρόβια που φοβόμαστε είναι συνήθως τρία. Είναι και την τόκοκος, ο λοιμόφυλος της Ινφλουέντζας, την κουβίτα και ο πνευμονιόκοκος. Δεν κάνουμε μάθημα ιατρικής, απλώ σας εξηγώ έτσι. Ο λοιμόφυλος της Ινφλουέντζας, την κουβίτα, εδώ και 20 χρόνια κάνουμε εμβόλιο. Τα περισσότερα ελληνόπουλα, το 80-90% το έχει κάνει. Συνεπώς, για τον τύπο Β, που είναι ο κοντραστικός, είναι ο επιθετικός λοιμόφυλος και ενοχοποιούνται το 90-95% των μηνυκητήδων από αυτό το μικρόβιο καλύπτονται από το εμβόλιο. Και άλλο τίποτα είναι εμβόλιο, άλλος τύπος σπάνιος, τα φάρμακα που δίνονται πια με αρκετά πλησιέγγια. Είναι ο πνευμονιόμορφος, που είναι και αυτή η ισχυρότητα μηνυκητήδων, είναι πολύ σπάνια κρούσματα και δεν έχει έννοια να ασχοληθούμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Κάνουμε όμως εμβόλιο, το περίφημο πρεβεντά που κάνετε όλοι στα παιδιά σας, και πάμε και στον μηνυκητηδόκοκο που είναι ο πιο πιασάρικος έτσι σαν όνομα, αλλά κάτι πιο θεαματική εξέλιξη μερικές φορές. Όλοι διαβάσαμε και ακούσαμε για το παιδάκι στο, σε ένα νοσοκομείο πέραν των Αθηνών που είχε πρόβλημα με το πόδι. Δυστυχώς κάνει νεκρώσεις. Μπορεί να κάνει και πρόβλημα στον εγκέφαλο, να αφήσει πρόβλημα και να κάνει νεκρώσεις μέχρι νέκρωση άκρων. Αλλά αυτά είναι σε καταστάσεις προχωρημένες, σε καταστάσεις που δεν έχουν πάει έγκαιρο στον γιατρό και που μπορεί να είναι τα παιδιά υποσυνισμένα ή να έχουν κάποια προσωπική ανοσοκαταστολή. Δηλαδή, για παράδειγμα, πάνω από τη ζώνη για τον αλφαβητανό. Η μηνυκίτιδα είναι, μεταδίδεται, είναι σε μεγάλη αγούδα. Είμαστε απικισμένοι στο φάρμακα και στη μύτη σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Όσο μικρή είναι η ηλικία, τόσο λιγότερο. Όταν εκδηλωθεί ένα κρούσμα μηνυκίτιδα σε ένα σχολείο, θα πρέπει συνήθως επικοινωνούμε ονομίως παιδιατρικές κλινικές της πόλης και συντονιζόμαστε και ενημερώνουμε και τους γονείς και οι γονείς και οι δάσκαλοι, ο διευθυντής συνήθως στέλνει ειδοποίηση και στον γονείο, τώρα να συγκεντρώνει και κάνει και κάτι κάρτες. Η ουσία είναι ότι εάν εκδηλωθεί κρούσμα μηνυκίτιδα σε ένα σχολείο, θα πρέπει να γίνουν τα εξής απλά. Τα παιδιά που είναι, αν είναι μικρό το σχολείο, μικρό παιδικό σταθμό, α πούμε, είναι νηπιαγωγείο, τα παιδιά που είναι στο ίδιο τμήμα ή στο ίδιο τραπέζι παίζουν, θα πρέπει να πάρουν προφύλαξη. Ειδικά τα παιδιά, αν έχει αδέρφια, θα πρέπει να πάρουν οπωσδήποτε, πριν περιμένουμε να δούμε ποιο τύπο είναι. Γιατί η πρωτοκύλα ξεκινάει στο μηνυκητό και στο λιμόφυλλο. Είναι πολύ όπω είναι, όπω είναι.
αλλά τις πιο πολλές φορές δίνουμε μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα της αγώνας και είμαστε ήσυχοι. Είτε συλλόγοι από το στόμα, είτε αν είναι μεγαλύτερα παιδιά, είναι άλλο συλλόγοι ή ένεση. Αν έχουμε στο μια εγκυμονούσα δασκάλα, μπορεί άνετα να κάνει την ένεση χωρίς να λυπούμε μας το κύμα. Και να μην πάρει τα άλλα φάρμακα που εν δυνάμει μπορεί να ανησυχήσουν μήπως το κύμα έχει κάποιο πρόβλημα. Είναι πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις αυτές, κανένας γιατρός δεν έφυγε να τις έχει. Το κρούσμα τότε επεμβαίνει το κεφαλό και κάνει μερικού συσχετισμού σε ποιο σημείο έγινε, είναι σε άλλη τάξη, αν είναι στο ίδιο στο δίπλα θρανείο και λαμβάνονται μέτρα. Εκείνο που θέλουμε να πούμε ότι το σχολείο δεν κλείνει παραπάνω από μία μέρα και αυτό για ψυχολογικού λόγου και για να προλάβουμε να κάνουμε αερισμό των αιθουσών. Απολύμανση δεν νοείται. Μπορεί καθαρίστερα κάτι βουλιάζει, λίγο πιο προσεκτικά. Τα μικρόβια που προκαλούν μηνυγίτιδα ζουν μέσα μας. Όταν βγουν, είτε με φίλοι, είτε με βλέμμες, δεν ζουν πολύ, μερικά λεπτά έξω. Συνεπώς η άμεση επαφή μεταδίδει. Και επομένως το περιπτώσει στο τελευταίο θρανείο. Εάν δεν έπαιξε με το άλλο, αν δεν τσιρίζαμε, δεν τώρα το ίδιο κουλούρι, αλλά δεν χρειάζεται να πάρει ούτε προφύλαξη. Κλείνουμε το σχολείο για μία μέρα, για λόγους ψυχολογικούς, γιατί κανένας δεν μπορούσε να το αφήσει το παιδί να ακούσει κρούσμα και η δάσκαλη θα είναι αυτή λίγο έτσι, στην τσίνα. Συνεπώς κάνουμε καλό αερισμό στις αίθουσες και το παιδί πάει σπίτι του, πάει μάλλον στο νοσοκομείο, θεραπεύεται και γυρίζει μια χαρά. Χωρίς τίποτε, χωρίς προβλήματα. Κατευθείαν από το νοσοκομείο γυρίζει στο σχολείο. Επαναλαμβάνω και είναι τόσο απλά. Καλός αερισμός, διαμερής. Χειμώνας ή χειμώνας θα κάνω λίγο περισσότερο καλοριφέρ. Τι να κάνουμε, αλλά πρέπει στα διαλύματα να έχουμε καλό αερισμό. Και την άλλη μέρα να δουλειά στο σχολείο, στην τάξη του, χωρίς πανικό και απλώς οι διδάσκοντες θα έχουν τον νου τους άλλο κρούσμα που δεν είναι συνηθισμένο. Είναι σπάνιο. Έτσι, μόνο την οικογένεια έχουμε στο νου μας, γιατί τα άλλα τα παιδιά έχουν μια πιθανότητα, τα αδέρφια, ένα 5% ενώ τα άλλα τα παιδιά στην αίθουσα έχουν ένα στα χίλια, αυτό έχει ένα 5% το αδερφάκι του να παρουσιάσει κάτι. Επομένως, καλός αερισμός, το επαναλαμβάνω, ούτως ή άλλως, όταν έχουμε μικρά παιδιά, δεν χρειάζεται να πηγαίνουν σε χώρο συγχρονικό όπω είμαστε εμεί, συγχρονισμό. Και μάλιστα δεν είναι νύπια ή βρέφη. Εγώ θα έλεγα έτσι φιλική προτροπή προ του γονεί να μην κάνουν ούτε γενέθλια με πολύ κόσμο, ούτε ονομαστικέ έρωτε. Μέσα στην οικογένεια, τρει άνθρωποι, οι γονεί και το παιδί, να ανάψουν το κεράκι του και τέλο. Δεν έχει έννοια να κάνουν. Πάνε το παιδί σε κίνδυνο. Πέρασε η ώρα. Υπάρχουν λύσεις για όλα, υπάρχουν απαντήσεις, όσες ξέρουν. Και δύο λόγια για το αντιεμβολιαστικό κίνημα, θα μου επιτρέψετε δύο λεπτά, βρήκα ευκαιρία να μιλήσω και να σας βρήκα μαζεμένους. Είναι μια μόδα η οποία είναι χωρίς αιτία, είναι επαναστάτες χωρίς αιτία. Αυτοί οι γονείς που έρχονται να κάνουν εμβόλια στα παιδιά τους. Δεν είναι σωστά ενημερωμένοι, ίσως διαβάζουν μερικά άρθρα, μερικά γεγονότα που είναι πιασάρικα και είναι χωρίς να σκέφτονται αυτό. Δεν λέω ότι το κάνουν επίτηδες. Δεν λέω ότι το κάνουν επίτηδες ή ότι δεν έχουν εξυπνάδα. Απλώς είναι παραπλανημένοι και κυρίως ανενημέρωτοι. Επαναστάτες χωρίς αιτία. Μόδα επικίνδυνη για τα παιδιά τους που είναι χωρίς εμβόλια.
και για τον περίγυρο όμως. Γιατί δεν είναι μόνο τα παιδιά τους είναι και τα αδέρφια του, είναι και άλλοι μεγάλοι οι άνθρωποι που ήταν σωματοσταμένοι, που έχουν κορτιζόνη, κάνουν χημειοθεραπεία. Σκεφτείτε αυτός ο άνθρωπος θα πάθει, ας πούμε, ανεμοβλογιά, έχει πιθανότητες να 20% να πεθάνει αυτός που κάνει χημειοθεραπεία. Ή παίρνει, ξέρω εγώ, πολλουσίες ποσότητες κορτιζόνης. Παράδειγμα σε ένα νευρωσικό σύνδρομο. Πρέπει να τα σκεφτούμε όλα αυτά. Πριν από την αρνηθούμε εμβόλια, να το πάμε και στην αριθμητική της Τρίτης Δημοτικού. Να κοιτάξουμε την ιστορία, εκατομμύρια κόσμος που πέθανε από τη φθήνη, την πανημοβλογιά, από χίλια δυο. Από η Λαρά, ή γινόταν ανάπηρο. Μετριούνται εκείνα τα εκατομμύρια με πιθανότητα που δεν είναι τεκμηριωμένη. Να πάθει από ένα εμβόλιο που μέχρι τώρα δεν έχει αποδειχθεί κανένα ότι κάνει πραγματικά ζημιά. Ένα που είχε με ένα νεό που κάνει καθατερίνες σε μικρά, μόλις είδαν κάτι που δεν άρεσε, που δεν είχε αποδειχθεί τελικά, το αποσύραν τελείως. Πολύ ταχύτερα τα εμβόλια ελέγχονται σχολαστικά πριν στην αγορά της υγείας και παρακολουθούνται, υπάρχει φαρμακοπαγρύπνηση και για τα εμβόλια και για τα φάρμακα. Είναι η περίφημη κίτρινη κάρτα του ΕΟΦ για μας. Κάθε γιατρός οφείλει να τη συμπληρώνει πολύ προσεκτικά αλλά και χωρίς φόβο αν διαπιστώσει κάτι. Έτσι, πρέπει να είμαστε stand-by, πολύ υγειονομικοί. Δεν μπορεί να αφήσουμε στους γονείς να τρελαθούν. Θα πρέπει να τους ενημερώνουμε, να τους εξηγούμε. Και αν έχουν κάποια υποψία για κάποιο φάρμακο ή κάποιο εμβόλιο, να το στέλνουμε στον ΕΟΦ κατευθείαν. Από εκεί και πέρα θα πάρει τον δρόμο του να ψαχτεί. Σας ευχαριστώ.